Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε θεματάρα. Ένα πολύ δυνατό mail. Υπάρχει πιθανότητα να τον αφήσει ποτέ ή θα γεράσω περιμένοντας. Κυρία Θέκλα, διαβάζω όλα σας τα θέματα και σας ακολουθώ πιστά. Ανάμεσα σε τόσους ψυχολόγους σας έχω ξεχωρίσει για πολλούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω το πρόβλημά μου και την εντός εισαγωγικών αρρώστια της ψυχής μου. Είμαι 37 ετών και έχω σχέση εδώ και 7 χρόνια με μια γυναίκα. Είναι γυναίκα που γράφει την επιστολή. Εκείνη τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 50 χρονών. Τη γνωρίζω συνολικά 20 χρόνια. Αυτή είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί στην εφηβεία. Πάντα τη θαύμαζα για το χιούμορ της, τη βοήθεια που μου προσέφερε, για το πώς έβγαζε εις πέρας διάφορες υποθέσεις, για τις συμβουλές της και για πολλά άλλα. Στην πορεία, λοιπόν, την ερωτεύτηκα. Εκείνη δεν είχε ξανακάνει σχέση με γυναίκα, εγώ ναι. Ο σύζυγός της ποτέ δεν δούλευε και ήταν από τους ανθρώπους που τα περίμεναν όλα από τη γυναίκα του. Όμως δεν τη συμπεριφερόταν και καλά. Ήταν ένα τραμπούκος, θα μπορούσαμε να πούμε. Σηκωνόταν ότι... Έπισε το τσιγάρο μου και ακούστηκε ο ήχος το, δεν είναι... δεν είναι για το τραμπούκος. Ήταν ένα τραμπούκο, θα μπορούσαμε να πούμε. Σηκωνόταν ό,τι ώρα ήθελε, το φαγητό του το ήθελε στην ώρα του, πήγαινε ταξίδια και προσπαθούσε με νεύρα να κερδίσει ό,τι ήθελε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. σύνθετο. Από τον νευρικό του χαρακτήρα είχε σηκώσει πολλέ φορέ χέρι επάνω τη. Δεν ήξερα γιατί μένει σε αυτό το γάμο η συγκεκριμένη. Ίσως γιατί δεν μπορούσε να πάρει την απόφαση όπως πολλές άλλες σε τέτοιους γάμους για να χωρίσει. Όταν λοιπόν με την κατάλληλη προσέγγιση εγώ την πλησίασα αλλιώ και την κατέχτησα, νόμιζα ότι ζούσα ένα όνειρο. Όσο παράξενο και να σα φαίνεται σε αυτέ τι σχέσει. Ήθελα πολύ να είμαι μαζί τη και να προχωρήσουμε όσο πήγαινε. Την τελευταία λοιπόν φορά που σήκωσε χέρι πάνω τη, του είπε και το τέρμα. Σημειωτέων μπροστά στα μάτια του παιδιού τη, εκείνο το διάστημα ήμασταν και μαζί. Δεν δεχόμουν τίποτα λιγότερο από το να χωρίσει. Έτσι μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι. Αυτό το σπίτι, το σπίτι ήταν τη γυναίκα του. Εγώ στάθηκα βράχο δίπλα τη και ηθικά και οικονομικά. Ανέλαβα τα πάντα. Δεν βαριγκόμισα ποτέ. Ήθελα μόνο να προσφέρω. Εσύ ερωτευμένη. Φούλε ερωτευμένη. Εκείνο ακόμα την πολεμούσε, ακόμα και σε ένα δικαστήριο ρουτίνα για τη διατροφή του παιδιού, παρουσίασε ένα σωρό ψέματα και κατηγορίε απλώ και μόνο για να κερδίσει εντυπώσει. Δεν μέναμε μαζί παρά μόνο κάποιε μέρε, διότι σεβόμασταν το παιδί, γιατί φυσικά δεν ήξερε για μα. Το παιδί τα πήγαινε πολύ καλύτερα με τη μητέρα παρά με τον πατέρα. Όταν λοιπόν έφτανε πια η ώρα τη υπογραφή του διαζυγίου, η κυρία Αλφα ξαφνικά έκανε πίσω. Τη είχε ζητήσει ο σύζυγο τη να το παγώσουν σαν θέμα και να το αφήσουν για μετά. Του λόγου που το δέχτηκε δεν του έμαθα ποτέ. Παρόλα αυτά, συνεχίζαμε να είμαστε μαζί μια και έδειχνε όντω να θέλει να κρατήσει αυτό που έχουμε. Πριν περίπου τρία χρόνια, λοιπόν, και ενώ κοιμόμασταν μαζί, χτυπάει το κινητό τη, ήταν δύο τα ξημερώματα. Ότι ο ενδιαστάσει σύζυγό τη είχε τροχαίο ατύχημα και έπρεπε κάποιο δικό του να πάει. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από όλα αυτά ότι ο σύζυγό τη χτύπησε άσχημα και έμεινε ανάπηρο σε καροτσάκι. Έχει κανονική επαφή τα πάντα, απλώ δεν περπατάει. Βγαίνοντα από το νοσοκομείο, αυτό μπήκε σε κέντρο αποκατάσταση. Και ανά μία εβδομάδα πήγαινε αυτή και ανά μία εβδομάδα η αδελφή του. Καθ' όλη τη διάρκεια τη κατάσταση αυτή, συνεχίζαμε να είμαστε μαζί, όπω μπορεί με τόσα προβλήματα να είναι ένα ζευγάρι. Εγώ κράτησα τη σχέση, όχι εκείνη. Μέχρι και το κέντρο αποκατάσταση την πήγαινα με το αυτοκίνητό μου. Θέλω να πω πω εγώ με πράξει και ψυχή την αγάπησα. Εδώ και δύο χρόνια πια τον δέχτηκε σπίτι μετά την αποκατάσταση χωρίς καν να με υπολογίσει στο ελάχιστο και φυσικά το μέλλον της σχέσης μας. Κατά καιρού μου πετάει κάτι για να τον ξαναπάει σε κέντρο αποκατάσταση για μεγαλύτερη φροντίδα, αλλά και για να έχει ελεύθερο χρόνο με το παιδί τη ή με εμένα, αλλά είναι όλα ψέματα. Το κάνει μόνο για να μου δείξει ότι έχει τι προθέσει, αλλά ποτέ δεν το πάει παρακάτω. Άρα Άραγε, υπάρχει πιθανότητα να τον αφήσει ποτέ, ή εγώ θα γεράσω περιμένοντας. Λοιπόν, φιλενάδα, έμπλεξες. Έμπλεξες, γιατί εκτός του τα έχεις φτιάξει με παντρεμένη, η παντρεμένη με την οποία τα έχεις φτιάξει δεν είναι μόνο ενοχική, αλλά φαίνεται να είναι και ελαφρώς έως πολύ ομοφοβική. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω αυτό που έχω πει και σε άλλα βίντεο, ότι οτιδήποτε λέμε για τα ζευγάρια και για τις σχέσεις, ισχύσει για όλων των ειδών τα ζευγάρια. Και για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, αλλά και για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Δηλαδή και για τα ζευγάρια που έχουν ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία για έναν άνθρωπο που έχει αποδεχτεί τη φύση του, που έχει αποδεχθεί τον ερωτικό του προσανατολισμό, να δημιουργεί ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται το λιγότερο, για να το πω κομψά, σε άρνηση. Τι θέλω να πω. Εσύ λες ότι έχεις ξανακάνει σχέση με γυναίκα. Δεν μου φαίνεσαι στο ελάχιστο να έχεις οποιοδήποτε θέμα με τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Δεν μου φαίνεσαι να προβληματίζεσαι, δεν μου φαίνεσαι να νιώθεις περίεργα ότι είσαι γυναίκα και ερωτεύτηκες μια γυναίκα, ότι είσαι ερωτευμένη με μια γυναίκα, ότι έχεις σχέση με μια γυναίκα. Αυτή όμως φαίνεται ότι πέραν του γάμου της και το γεγονότος ότι ξεκίνησε η σχέση σας ενώ ήταν παντρεμένη, πρέπει να έχει και θέματα με το να γίνει η σχέση σας φανερή. Δεν θα σου κρύψω ότι έχω λάβει email από γυναίκες οι οποίες παντρεύτηκαν, άνδρα, έκαναν παιδιά, στην πορεία χώρισαν, αποδέχτηκαν τη φύση τους εναγκαλίστηκαν τον ερωτικό, τους, τον ερωτικό, και σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με ένα φίλο μου που είναι ακτιβιστή στα θέματα των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, επ' ευκαιρία της συγγραφής του βιβλίου, με έπεισε ο Πέτρος και συμφωνώ και εγώ μαζί του, να υιοθετήσω τον όρο ερωτικό προσανατολισμό και όχι σεξουαλικό προσανατολισμό, επειδή ο όρο σεξουαλικό προσανατολισμό σαν να Α, παραπέμπει στο ότι οι άνθρωποι κάνουν μόνο σεξ μεταξύ τους άνθρωποι του ίδιου και δεν ερωτεύονται. Είναι ερωτικός προσανατολισμός γιατί ερωτεύεσαι τον άλλο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το σεξουαλικό κομμάτι, είναι και το ολόκληρο το ερωτικό πακέτο. Οπότε ε, η γυναίκα αυτή νομίζω, υποψιάζομαι, υποθέτω ότι έχει θέμα με το γεγονός ότι εσύ είσαι γυναίκα και δεν είσαι άνθρας. Πέραν του ότι είσαι μια εξωσυζυγική η παράλληλη σχέση. Ε, και δεν θα σου κρύψω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι οι γυναίκες οι οποίες χώρισαν και έχουν παιδιά και συνεχίζουν τη ζωή τους με σύντροφο γυναίκα, μου έχουν στείλει email, δύο-τρεις διαφορετικές γυναίκες και με ρωτούσαν με ποιο τρόπο να μιλήσουν στα παιδιά τους για τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Δηλαδή, αν μια γυναίκα είναι ε, συμφιλειωμένη με τη φύση της, δεν το κρύβει και από το παιδί της. Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα έπρεπε η γυναίκα αυτή τη στιγμή που ακόμη δεν έχει χωρίσει και τη στιγμή που τον είχε και μέσα στο σπίτι των τρόπων την άντια σύζυγο να πει στο παιδί της ότι έχει άλλη σχέση, ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι το θέμα σου δεν είναι μόνο ότι είναι παντρεμένη, είναι ότι πρέπει να έχει και δυσκολία ομοφοβική. Ομοφοβία σημαίνει να φοβάμαι την ομοφιλοφιλία. Και ομοφοβικοί μπορεί να είναι και άνθρωποι που να μην είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά μπορεί να είναι και άνθρωποι που να είναι ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, ένα ομοφιλόφιλος άνθρωπο μπορεί να φοβάται την ομοφιλοφιλία του, να φοβάται την ομοφιλοφιλία γενικά και να βγάζει μια αρνητικότητα με την οποία να σαμποτάρει και τον εαυτό του και τη σχέση του και τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή από του να ζήσουν την ευτυχία. Από όσα γράφεις είναι φανερό πως εσύ είσαι ιδανική σύντροφος για αυτή. Την έχει στηρίξει, την έχει κατανοήσει, την έχει στηρίξει σε πολύ δύσκολε στιγμέ. Φαίνεται ότι ε, σήκωσε το ανάστημα και είχε την απέτηση να χωρίσει μετά από πολύ καιρό. Μετά που ανέχτηκε να τη χτυπάει ο πρώην άντρα τη, ο διαστάσει σύζυγο τη, ο σύζυγο τέλο πάντων. Μετά που ανέχτηκε να μην εργάζεται αυτό και να δουλεύει μόνο αυτή. Σήκωσε και οικονομικά βάρη στην περίοδο που ήταν σε διάσταση για να τη στηρίξει. Αυτή τι έχει κάνει για σένα. Και λε κιόλα ότι την περίοδο που ήταν ο σύζυγος στο κέντρο αποκατάσταση, μέχρι και με τα αυτοκίνητα την πήγαινε στο κέντρο αποκατάσταση. Δηλαδή τη έχει δείξει εμπράχτο ότι την αγαπά και είσαι και είσαι εκεί για εκείνη. Αυτή τι κάνει για εσά. Ο φόβο του τι θα πει ο κόσμο ότι παράτησε τον άνδρα τη ανάπηρο για να είναι με μια γυναίκα, μήπω αυτό ο φόβο είναι μεγαλύτερος από την αγάπη που νιώθει για σένα. Ξέρεις, οι άνθρωποι αγαπάμε με τη ψυχή μας. Αν η ψυχή μας είναι γενναία και δυνατή, αγαπάμε γενναία και με δύναμη. Ξέρεις, οι άνθρωποι αγαπάμε την καρδιά μας. Αν η καρδιά μας είναι μεγάλη και χωράει τον κόσμο όλο και η αγάπη μας θα είναι μεγάλη και θα χωρέσει τον κόσμο όλο. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας και τον αποδεχόμαστε όπως είναι, θα αγαπήσουμε και τον σύντροφο μας και θα τον αποδεχτούμε όπως είναι, όπως έχει κάνει εσύ που την αγάπησε και την αποδέχτηκε όπω είναι. Όμω, έχει δίκιο να διαιρωτάσαι αν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον άνδρα τη ή θα γεράσει περιμένοντα. Είσαι και μικρότερη. Είσαι και αρκετά χρόνια νεότερη. Σχεδόν 20 χρόνια νεότερη. Ε, δεν ξέρω τι αντοχές έχεις, τι ψυχικές αντοχές έχεις. Σαφώς αυτή η σχέση που κρατάει τόσα χρόνια σε έχει κουράσει και σένα για να φτάσει στο σημείο να μου στείλει και εμένα επιστολή. Δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για σένα, και μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα είναι ωραίο πράγμα να νιώθεις ότι ο άνθρωπο που αγαπά είναι αλλού. Ε, δεν, ε, δεν κάνει πρακτικέ κινήσει, έμπραχτες κινήσει, έμπραχτες, Δεν κάνει πράξει τα λόγια. Ε, ότι ο άνθρωπο που θα ήθελε να ζήσει τη ζωή σου μαζί τη και που έχεις περιμένει τόσο καιρό και που έχεις επενδύσει τόσο πολύ συναισθηματικά σε αυτή τη σχέση, δεν δείχνει να έχει κάνει την ίδια επένδυση. Ε, η γνώμη μου είναι να συζητήσει μαζί τη ανοιχτά το θέμα τη ομοφοβία, να τη ρωτήσει ξεκάθαρα, εάν ήμουν άνδρα, θα χώριζε. Εάν η σχέση σου ή παράλληλη με το γάμο σου ήταν σχέση με άνδρα, θα είχε τα κότσια να χωρίσει. Μήπω το γεγονός ότι η παράλληλη σχέση που έχεις είναι με γυναίκα είναι ένα γεγονός που σε κάνει να μην τολμάς να χωρίσεις. Και σαφώς υπάρχει και το κομμάτι του τι θα πει ο κόσμος και είναι κρίμα ο άλλος που χτύπησε και είναι ανάπηρος κλπ. Ε, εγώ θεωρώ ότι το να είναι κάποιο ανήμπορος σωματικά ή να έχει μια αναπηρία δεν είναι λόγος για να παραμένεις μαζί του σε γάμο. Μπορείς να τον υποστηρίξεις ηθικά, Ακόμη και οικονομικά μπορεί να τον υποστηρίξει, αν έχει τη δύναμη, αλλά όχι να ζει μαζί του. Κατά τη γνώμη μου. Και από τη στιγμή που είχαν πάρει την απόφαση να χωρίσουν προηγουμένω, που είχε πάρει αυτή την απόφαση να χωρίσουν προηγουμένω, και που τελευταία στιγμή δεν υπέγραψε τα χαρτιά του αδιαζυγίου, όπω γράφει για λόγου που δεν γνωρίζει. Με τι επιχειρήματα την τούμπαρε εκείνο. Μπορεί και να είχε μάθει για εσά αυτό και να τη είπε ότι θα πω το παιδί σου για σένα και θα μιλήσω για το παιδί, ή θα μάθει ο κόσμο όλο τι κάνει και θα σε ξεμπροστιάσω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Δείξε της αυτό το mail, άμα το vlog που έγινε, εξαφορ... το βίντεο vlog, η ανάρτηση με βίντεο που έγινε εξαφορμή του, mail, του mail σου. Δείξε τη το και πε να απαντήσει σε σένα αυτό που θα τη ρωτήσω, τι πραγματικά για σένα σημαίνει η σχέση σου με αυτή τη γυναίκα. Την αγαπάς αυτή τη γυναίκα. Θέλεις να είστε καλά μαζί είναι σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου. Είσαι διατεθειμένη να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Ή απλώς παίρνεις από αυτή τη γυναίκα την προσοχή, την τρυφερότητα, τη στοργή, τη σημασία, την αγάπη που σου δίνει. Νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, αλλά παράλληλα κρατάς και όλες τις σταθερές σου. Κρατάς και τις προφάσεις και το γάμο βιτρίνα και την κοινωνική ε, την κοινωνική εικόνα ότι σε μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, μητέρα, παντρεμένη, με παιδί η οποία φροντίζει στον καημένο το σύζυγο που είναι ανάπηρος και στο σου καλή γυναίκα και αν τυχόν χωρίσει το σύζυγο και ζήσει φανερά με μια γυναίκα ή έστω ζήσει με μια γυναίκα χωρί να είναι πολύ φανερό, αλλά μπορεί να το υποψιαστούν οι άλλοι γύρω σου, θα σε κακολογήσουν. Μένα η γνώμη μου είναι ότι οι άνθρωποι θα μα κακολογήσουν, είτε άμα τη ζωή μα όπω μα βγαίνει, όπω επιθυμούμε, γιατί αν δεν τη ζήσουμε όπω επιθυμούμε. Εγώ είμαι 45 χρονών, είμαι μικρότερη από τη φίλη σου, αλλά έχω καταλάβει ότι το μόνο πράγμα που δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε είναι να πουλάμε τον εαυτό μα και να πουλάμε την ταυτότητά μα. Ποιοι πραγματικά είμαστε. Δεν αξίζει να ζει αυτή τη ζωή αν δεν είσαι ο εαυτό σου. Και θέλει δύναμη ψυχή να αγνοήσει το τι μπορεί να πει ο κόσμο για σένα και να τολμήσει να κάνεις αυτό που λαχταράει ψυχή σου, αυτό που βγαίνει μέσα από τη φύση σου, αυτό για το οποίο είσαι γεννημένος. Σου στέλνω την αγάπη μου φίλη. Ε, δεν ξέρω τι άλλο θα σου πω, νομίζω ότι είναι δύσκολο να χωρίσει κάτω από αυτές τις ηθίκες η γυναίκα αυτή και με βάση τα, 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 τις πράξεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, κάνει όμως μια συζήτηση ανοιχτά μαζί της. Γιατί όχι, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ειρήνη με τον εαυτό τους και τον ερωτικό τους προσανατολισμό να προσέχουν να μην ταλαιπωρούνται πολύ ή να μην ταλαιπωρούνται και καθόλου, να μην ταλαιπωρούνται από σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι ερωτεύονται μεν πρόσωπα του ίδιου φίλου, αλλά δεν τολμούν να αποδεχθούν τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Καλό βράδυ.